Είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου έχει τύχει να ακούσεις έστω και μία φορά τον όρο αρτηριακή πίεση ή απλώς σκέτη πίεση. Κάποιο συγγενής θα παραπονιέται ότι η πίεση του είναι ανεβασμένη, κάποια διαφήμιση για πρόληψη θα έχεις δει στην τηλεόραση, κάτι. Ξέρεις ήδη ότι δεν ακούγεται και πολύ καλό. Τι είναι όμως αυτό? Αρχικά να δώσουμε έναν ορισμό. Η αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που ασκείται στις αρτηρίες από το αίμα που περνάει από μέσα τους. Σημαντικό ρόλο εδώ παίζει και η καρδιά, η οποία όπως φαντάζομαι ήδη ξέρεις, καθώς χτυπάει, στέλνει το αίμα σε όλο το σώμα. Κοίτα όμως εδώ τι γίνεται. Σε κάθε χτύπο της δημιουργούνται δύο πιέσεις. Η συστολική είναι η πίεση που ασκείται στο τείχωμα των αρτηριών από το αίμα τη στιγμή που η καρδιά συστέλλεται, ενώ η διαστολική είναι αυτή που ασκείται στα αγγεία τη στιγμή που η καρδιά χαλαρώνει. Η πίεση τώρα μετριέται σε χιλιοστά στήλη σιδεραργύρου, ενώ οι φυσιολογικές τιμές που έχει ένας υγιής ενήλικας είναι περίπου 90 με 120 χιλιοστά για τη συστολική και 60 με 80 χιλιοστά για τη διαστολική, με μικρές διακυμάνσεις πάντα. Όπως βλέπεις και στο πινακάκι, οποιαδήποτε τιμή πάνω από τις φυσιολογικές ονομάζεται υπέρταση σε διαφορετικά στάδια, ενώ κάτω από αυτές ονομάζεται υπόταση. Ωραία, και τι έγινε θα μου πεις αν το αίμα απλώς περνάει λίγο πιο αργά ή λίγο πιο γρήγορα? Σιγά το πράγμα! Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Αν η πίεση πέσει κάτω του φυσιολογικού, τότε το αίμα δεν μπορεί να ταΐσει το ίδιο καλά τους ιστούς, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συμπτώματα όπως ζάλι, ναυτία, εξάντληση, αδυναμία συγκέντρωσης, θολή, όραση και λιποθυμία. Αντιθέτως, αν η πίεση ανέβει απότομα, έχουμε συμπτώματα όπως έντονο πονοκέφαλο, θωρακικό πόνο, δύσπνοια, προβλήματα στην όραση, αρρυθμία ή αιματουρία. Αν η υψηλή πίεση είναι χρόνια, μπορούν να δημιουργηθούν θρόμβοι, με αποτέλεσμα αύξηση του κινδύνου για παθήσεις όπως ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Όσον αφορά τα ίδια τα αγγεία τώρα, η υψηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει στένωση ή ακόμα και ανέβρισμα, δηλαδή ξεχύλωμα ενός αγγείου με κίνδυνο να σκάσει, έχοντας ως αποτέλεσμα παθήσεις όπως για παράδειγμα αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και όχι μόνο. Επιπλέον στο παιχνίδι μπαίνουν και όργανα όπως τα νεφρά με νεφρική ανεπάρκεια ή τα μάτια με αμφιβληστροειδοπάθεια, η οποία μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε τύφλωση. Εννοείται πως ούτε και η καρδιά τη γλιτώνει, έτσι? Η χρόνια υπέρταση αποτελεί παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση αθερωματικής πλάκας. Αυτό θα πει ότι οι στεφανιές αρτηρίες αρχίζουν και στενεύουν από μέσα, με αποτέλεσμα το αίμα να περνάει πιο δύσκολα έως καθόλου, οδηγώντας ακόμα και σε έμφραγμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πανικοβληθούμε? Όχι απαραίτητα. Κάποια μέτρα που μπορείς να πάρεις είναι υγιεινή διατροφή με λίγα λιπαρά και ακόμα λιγότερο αλάτι και αλκοόλ, να ελέγχεις το βάρος σου, να ασκείσαι, να μειώσεις όσο γίνεται την καφεΐνη και φυσικά να μην καπνίζεις. Καθόλου! Και κατά τη γνώμη μου το πιο δύσκολο απ' όλα, να μειώσεις το καθημερινό στρες. Όπως τέλος πάντων την αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτή τη μείωση. Και τώρα πάμε στο ενδιαφέρον κομμάτι του βίντεο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις να μετράς και εσύ την πίεση, έτσι ώστε αν δεις κάτι ύποπτο, να απευθυνθείς αμέσως στο γιατρό σου. Ναι, σίγουρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα αυτόματο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο. Προσωπικά όμως δεν τα συμπαθώ και πολύ, αφού λίγο να αρχίσει να εξαντλείται η μπαταρία, ξεκινάει και δείχνει ό,τι να είναι. Τι θα έλεγες λοιπόν να μαθαίναμε μαζί πώς χρησιμοποιούμε ένα απλό αναλογικό? Πάμε λοιπόν! Αρχικά, κράτα στο νου σου ότι το θύμα που θα διαλέξεις για να του πάρεις την πίεση θα πρέπει να είναι ήρεμο. Αν περπατούσε μέχρι τώρα ή αν είναι αγχωμένο, βάλ το να καθίσει με την πλάτη ίσια και δώσε του 2 με 3 λεπτά να χαλαρώσει. Έπειτα ακούμπησε το χέρι του στο τραπέζι, έτσι ώστε ο αγκώνας να βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο με την καρδιά. Ποιο χέρι να διαλέξουμε όμως? Καλύτερα το αριστερό, αλλά και από το δεξί να τη μετρήσεις δεν έχει και πολύ σημασία. Περισσότερο σημαντικό είναι η πίεση να μην διαφέρει πάνω από 10 χιλιοστά από το ένα χέρι στο άλλο. Αυτό ισχύει και για τη συστολική, αλλά και για τη διαστολική. Έτσι, αν τον ασθενή τον βλέπεις για πρώτη φορά, καλό θα είναι να τσεκάρεις και τα δύο χέρια. Τώρα, τύλιξε το περιβραχιόνιο γύρω από το μπράτσο, ένα εκατοστό περίπου πάνω από τον αγκώνα, με το καλώδιο της τρόμπας να έρχεται προς το μέρος σου. Φρόντισε να εφαρμόζει καλά, χωρίς να είναι πολύ σφιχτό, αλλά ούτε και να πέφτει. Αν το πιεσόμετρο δεν έχει ενσωματωμένο ακουστικό, πάρε ένα κοινό στιθοσκόπιο αν σου βρίσκεται και βάλε τον κόδωνά του κάτω από το περιβραχιόνιο, έτσι ώστε η μεμβράνη του να ακουμπάει στο κύλο μέρος του δέρματος που σχηματίζει η κλείδωση. Ξέρεις, από εκεί που μας παίρνουν συνήθως αίμα δηλαδή. Με το ένα χέρι κράτα το στιθοσκόπιο σταθερό, ενώ με το άλλο κράτα την τρόμπα. Στο πλάι της θα δεις μια βαλβίδα. Στρίψε τη βίδα μέχρι η βαλβίδα να κλείσει τελείως και ξεκίνα να πιέζεις την τρόμπα πολλές φορές. Αν έχεις κλείσει σωστά τη βαλβίδα, θα δεις το περιβραχιόνιο να φουσκώνει και το δείκτη του μανόμετρου να ανεβαίνει.
Συνέχισε να φουσκώνεις μέχρι ο δείκτης να δείξει περίπου 220 χιλιοστά τετραγύρου. Έχοντας πάντα τα ακουστικά στα αυτιά σου και τα μάτια σου στο μανόμετρο, ξεκίνα σιγά σιγά να ξεβιδώνεις τη βαλβίδα, έτσι ώστε ο δείκτης να αρχίσει να πέφτει αργά προς το μηδέν. Και εδώ έχει το νου σου. Σε κάποια φάση θα αρχίσεις να ακούς το σφιγμό του ασθενή. Τη στιγμή που θα ακούσεις τον πρώτο χτύπο, κοίτα αμέσως το μανόμετρο. Ό,τι δείχνει εκείνη την ώρα, αυτή είναι και η συστολική ή αλλιώς η μεγάλη πίεση. Συνέχισε να το ξεφουσκώνεις με τον ίδιο αργό ρυθμό. Τη στιγμή που θα σταματήσεις να ακούς το σφιγμό, κοίτα πάλι το μανόμετρο. Αυτή είναι και η διαστολική ή αλλιώς η μικρή πίεση. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, ο ασθενής μας έχει συστολική 120 και διαστολική 80 χιλιοστά υδραργύρου ή πιο απλά 12 με 8, το οποίο είναι και φυσιολογικό. Και επειδή υποψιάζομαι ότι σε μπέρδεψα λίγο, ας κάνουμε μαζί άλλο ένα παράδειγμα. Αφού αφήσουμε 1-2 λεπτά να περάσουν, βάζουμε πάλι τον ασθενή ήρεμα να κάτσει, του φοράμε το περιβραχιόνιο και τοποθετούμε τον κόδωνα του ακουστικού από κάτω. Πάμε! Ναι, πίεση 14-10. Κάτι μου λέει πως ο ασθενής μας δεν ήταν και πολύ ήρεμος. Αλλά μπορεί να είναι και η ιδέα μου. Anyway, ελπίζω να μην ήταν δύσκολο. Ξέρεις λοιπόν τι πρέπει να κάνεις τώρα. Τρέξε στο ντουλάπι, πάρε το πιεσόμετρο και παίξε σαν να μην υπάρχει αύριο, μέχρι να καταφέρεις να πάρεις σωστά την πίεση. Λύσ' μόνο μία παράκληση. Μην το διαλύσεις, γιατί οι γονείς σου θα μας κυνηγήσουν και τους δύο. Και δεν ξέρω για σένα, αλλά μεταξύ μας εγώ το θέλω ακόμα το μαλλί μου. Και όπως κάθε φορά, να θυμίσω ξανά ότι το βίντεο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιατρική διάγνωση, οπότε αν δεις κάτι ύποπτο, πριν αρχίσεις να βγάζεις συμπεράσματα, ρώτα το γιατρό σου. Αν σου άρεσε το θέμα, μπορείς να αφήσεις ένα like, ένα subscribe ή ένα σχόλιο, ενώ αν θες και άλλο υλικό, έχω link στην περιγραφή για τη σελίδα του Human Nature στο Facebook και στο Instagram. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Stay tuned!